Ο Συνδυασμός Δήμος Ενεργών Πολιτών με επικεφαλής τον κύριο Τάσο Βάμβουκα ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε απόφαση σύμφωνα με την οποία καλεί όλους τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή και να αξιολογήσουν, το λέω αυτολεξί, τις προτινόμενες αυτοδιοικητικές λύσεις, ψηφίζοντας με όποιο τρόπο εκείνοι πιστεύουν ότι θα προκύψει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον τόπο. Ένα σχόλιο θέλω, με δεδομένο ότι εσάς, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, σας βολεύει και η αποχή. Εγώ κάλεσα πάντως τους πολίτες σήμερα όπου βρέθηκαν να ψηφίσουν. Εγώ είπα ότι ο Δήμαρχος θα βγει. Όπως όσοι λιγότεροι ή περισσότεροι κι αν συμμεθέξουν. Άρα πρέπει οι πολίτες να συμμεθέξουν. Τους καλώ λοιπόν και εγώ να πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, κάνοντας αυτό που λέει ο κ. Βάμβουκας, τον μπράβο του, καλά το λέει, κάνοντας την αξιολόγησή τους για δεύτερη φορά. Η πρώτη αξιολόγηση έβγαλε το αποτέλεσμα αυτό. Έβγαλε το συνδυασμό μας. Χανιά ο Δήμος μας αλλάζει. Πρώτο με 39,4. Ζητούμε λοιπόν τώρα νέα αξιολόγηση με δυο υποψηφίους. Αρχοντάκης από εδώ, Σκουλάκης από εκεί. Η ομάδα αυτή από εδώ, η ομάδα αυτή από εκεί. Αυτό το πρόγραμμα. Από εδώ, αυτό από εκεί. Είμαι αισιόδοξος ότι όσο πιο πολλοί ψηφίσουν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό που θα μας δώσει την εντολή να κυβερνήσουμε τα Χανιά. Ξέρετε γιατί? Γιατί όσο περνάνε οι μέρες και βλέπουν τους υποψηφίους των άλλων συνδυασμών, του άλλου συνδυασμού, και βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τόσο καλό μας κάνουν. Προσπαθούν να με απαξιώσουν και πάλι ακόμα σήμερα. Είναι δυνατόν? Ο δεινόσαυρος, εγώ ο δεινόσαυρος. Είναι δυνατόν? Τα σποτ, τι είναι αυτά? Ο Χανιώτης είναι περήφανος λαός, περήφανος κόσμος. Με βαθιά δημοκρατική συνείδηση εδώ. Έχουν περάσει τα ιερά τέρατα της πολιτικής. Σας χρεώνουν και το ξέρετε ότι είστε πολλά χρόνια στην πολιτική. Τι είναι κακό να είσαι? Από να... τη στιγμή που είστε εκλεγμένος. Όχι, όχι, όχι. Από τη στιγμή που είστε εκλεγμένος. Είναι ξεκάθαρο. Από τη στιγμή που ο λαός σας εκλέγει, όχι. Βέβαια. Με είναι κακό δηλαδή να εκλέγουμε, να αξιολογούμε, να εκλέγουμε το λαό, να επιβραβεύεται το έργο της προηγούμενης περίοδου με την λαϊκή ψήφο. Γιατί προσβάλλουν τους πολίτες που με ψηφίζουν? Είναι προσβολή των πολιτών. Δεν θα σεβαστούμε τη λαϊκή ετοιμιγορία και τους χρεώνουμε γιατί, γιατί μου δίναν την εντολή της, την ανανέωση? Και τους είπα στο πάρκο, να το θυμίσω, όσο με λέτε παλιό, αν δεν έχετε άλλο κουσούρι να μου προσάψετε, σας παρακαλώ να το επαναλαμβάνετε. Γιατί αυτό, Γιώργο μου, βγάζει ένα άλλο προτέρημα, μεγάλο προσόν, ότι είμαι έμπειρος, ότι έχω περάσει από 40 κόσκινα και έγινα έμπειρος αξιολογούμενος. Δεν είμαι διορισμένος εγώ πουθενά. Δεν με διόρισε κανείς. Γι' αυτό και δεν κατάφεραν αυτό που στόχευαν. Και αυτό το ταξίδι του Καλλικράτη, είπα προχθές, το επαναλαμβάνω και τώρα, θα έχει πολύ κύμα. Θα έχει μεγάλο φουρτούνες. Και θέλει έμπειρο καπετάνιο. Και αυτός ο καπετάνιος δηλώνει ότι μπορεί να οδηγήσει το καράβι σωστά. Κάτι τελευταίο. Με το καλό πλήρωμα που διαθέτει. Με το έμπειρο πλήρωμα που διαθέτει. Κάτι τελευταίο. Πριν από λίγες μέρες, μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, είχατε μια συνάντηση με τους συνεργάτες σας. Στο εργατικό κέντρο, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε και σχετικό δελτίο τύπου που μας στείλατε, μια ανακοίνωση. Θέλω να ρωτήσω, εκείνοι οι οποίοι δεν τα πήγαν τόσο καλά, όσο περίμεναν, έχουν πικρίες? Δηλαδή, υπάρχει έτσι μια στενοχώρια, μια πικρία, και αυτή εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ή είναι κάτι ανθρώπινο που είναι λογικό να το περνάει κάποιος υποψήφιος ο οποίος δεν εκλέγεται? Είτε εκλεγεί ο Μανώλης Σκουλάκης δήμαρχος, είτε δεν εκλεγεί. Πόσο μάλλον αν δεν εκλεγεί? Κύριε Γεωργακάκη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Σηκώθηκε κάποιος από τους 180, είτε ήρθανε, πρέπει να έρθανε 178. Κάποιοι δεν ήρθαν τη Δευτέρα βράδυ. Δευτέρα. Γιατί είχαν κόλλημα. 7-8. Σηκώθηκε κάποιος και μου είπε από τους συνεργάτες μου, πως δεν ήταν εκλεγόμενος, δεν είναι εκλεγόμενος, λέει, σε συγχαίρω για το θάρρος σου. Γιατί, λέω, ρε παιδιά, αυτό που έκανες είναι τόλμα, μα μεγάλο. Γιατί? Απόψε που ήμουν οι μισοί, είμαστε εδώ στενοχωρεμένοι και οι άλλοι, εσύ έρχεσαι και μας μιλάς για συνέχεια του αγώνα. Αυτό ήταν όλο. Εγώ τους είπα, είμαι περήφανος που απέκτησα 184 παλιούς και καινούριους φίλους, οι οποίοι με αγαπάνε, τους αγαπάω, με λατρεύουν, τους λατρεύω, και σήμερα η ομάδα πετάει. Σήμερα η ομάδα μου πετάει. Και τους καλώ να συνεχίσουν τον αγώνα
και τους δηλώνω ότι αυτή η φιλία, αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και πριν τις εκλογές μέχρι την Κυριακή, αλλά θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές. Δεν με φτάνουν 184, κύριε Γιωργακάκη, συνεργάτες. Έχετε αντιληφθεί πόσες επιτροπές υπάρχουν, πόσα συμβούλια υπάρχουν σε 7 δήμους? Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Γι' αυτό εγώ όταν μου ρωτούσαν και μου λέγανε ότι δεν ξέρω από αυτοδιοίκηση, ξέρω, λέω, ότι η αυτοδιοίκηση, δεν χρειάζεται να ξέρω ότι ο χωματόδρομος πρέπει να γίνει άσφαλτος, ούτε να κάνω εγώ τις μελέτες, δεν τις κάνω. Εγώ θα τις, η βούληση να υπάρχει και μετά. Αλλά ξέρω και διοίκηση, γιατί εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα πώς θα διοικήσεις ένα νέο δήμο και οι πολίτες να νιώσουν ότι είναι δημότες του ίδιου δήμου. Θέλω ο Ακροτηριανός, ο Κεραμιανός, ο Θρησιανός, ο Σουδιανός, ο Μουρνιανός, από τη Νέα Κειδονία, να νιώθει ότι είναι δημότης Κανίων και όχι δημότης Β' κατηγορίας. Αυτό είναι μέγα θέμα. Αυτό είναι το 50% της προσπάθειας. Η εγκύτητα είναι από τα μεγάλα στοιχήματα της Νέας Δημοτικής Διοίκησης. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ, κύριε Γιωργακάκη, επειδή αισθάνομαι ότι τελειώνουμε. Είμαστε στα τελειώματα. Στα τελειώματα. Πείτε, μια τελευταία λέξη. Έχω στείλει μια ανοιχτή επιστολή, προσωπική επιστολή, σε 25.000 αντίτυπα σε όλους τους Κανιώτες. Είναι πάρα πολύ απλή επιστολή. Τι λέω? Ένα πράγμα δεσμεύομαι. Θα διαθέσω όλη την εμπειρία μου και θα επιστρατεύσω όλες μου τις δυνάμεις για να υπηρετήσω αποκλειστικά τον τόπο μου και τους ανθρώπους του. Αυτό που κάνω είναι επιστροφή στις ρίζες μου. Αγαπώ τον τόπο μου. Είμαι περήφανος που είμαι Χανιώτης. Και κάθε φορά που μιλούσα στη Βουλή, εκνεύριζα τους συναδέλφους μου όλων των πτερήγων, γιατί έβρισκα ευκαιρία, είτε ήταν γενικό είτε ειδικό θέμα, να βάζω μέσα τα Χανιά. Αφού έφτασαν στο σημείο οι περισσότεροι. Μόλις ανέβαινα, μην μπήπεις πάλι για τα Χανιά. Εγώ έβρισκα τρόπο και έλεγα για τα Χανιά. Αγαπώ τον τόπο μου, τους ανθρώπους του, επιστροφή στις ρίζες κάνω, είμαι αισιόδοξος, στέλνω μήνυμα, αγώνα, συστράτευσης μέχρι την Κυριακή βράδυ και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είσαι, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο, μία, θέλω να πιστεύω, ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Μανώλη Σκουλάκη, υποψήφιο δήμαρχο Χανίων. Έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιωργακάκη. Να είσαι καλά.